Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Ας ξεκινήσουμε με μια ομοφωνία. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι διαφωνούν. Για τα σύνδρομα επώδυνης ούρησης στις γυναίκες. Εφιάλτης για τις γυναίκες, εφιάλτης και για μας, έτσι, στο ιατρείο. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο στο περιστατικό μας. Η Μαρία, 46 ετών, είναι νηπιαγωγός, είναι παντρεμένη με ένα παιδί. Εδώ και 3 χρόνια λαμβάνει συστηματικά αντιβίωση για υποτροπιά ούρησης κυστίδιδες. Έχει ένα ελεύθερο ιστορικό χωρίς άλλα συμπτώματα, βέβαια έχει κάποια ήπια κόπωση. Αισθάνεται μία πίεση, δυσφορία, πόνο το περιγράφει στην περιοχή που εντοπίζεται στην κύστη. Έχει μία εμμένουσα έπηξη προς ούρηση. Έχει συχνουρία, λέει πάνω από 15 φορές το 24ωρο και το βράδυ σηκώνεται 3 με 4 φορές. Έχει περιορίσει την πρόσληψη υγρών. Αναφέρει περιστασιακά μικροσκοπική αιματουρία σε κάποιες γενικές ούρων. Έχει σπάνια θετικές καλλιέργειες ούρων. Με τη λήψη των αντιβιωτικών, ορισμένες φορές λέει ότι ναι, κάπως βελτιώθηκε ο πόνος, κάπως ήμουν καλύτερα. Έχει αρκετά έντονη δυσπαρευνία και φυσικά η σχέση της με τον σύζυγο πλέον δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο. Και μάλιστα όλα αυτά τα προβλήματα που έχει της δημιουργούν και εργασιακά προβλήματα, καθώς επίσης και μια έντονη ψυχολογική επιβάρυνση. Λοιπόν, πάλι να ξεκινήσουμε όπως ξεκίνησε ο κ. Μητσογιάννης προηγουμένως, διαφορετική διάγνωση. Τι θα σκεφτούμε. Σας ακούω με το μικρόφωνο. Να βάλουμε τις διαγνώσεις και να τις πάμε μία-μία. Μάλιστα. Λοιπόν, υποτροπιά ούρησης ουρολοιμόξης. Είναι κάτι πιθανό, έτσι. Ειδικές λοιμόξεις από μυκοβακτηρίδιο. Στήρες καλλιέργειες, κάτι μπορεί να τρέχει και εκεί. Κάποιες φλεγμονές του γεννητικού συστήματος. Έρπης γεννητικών οργάνων, επίσχεση ούρων, λυθία στους ουροδόχους και στις γενικά κατώτερου ουροπητικού, ύπαρξη κάποιου ξένου σώματος, όγκος στο κατώτερο ουροπητικό, ψυχιατρική νόσος, και διάμεση κυστίτιδα ή, όπως λέγαμε παλιότερα, ή σύνδρομο χρόνιο κυστικού άλγους ή σύνδρομο κυστικού άλγους, όπως πλέον είναι σύμφωνα με τα καινούργια guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της ΕΣΥΚ, το οποίο πέρα κάτω από όλες αυτές τις ομπρέλες, τις οποίες πολύ αναλυτικά ανέφερε ο κ. Μητσογιάννης προηγουμένως και πλέον εγώ γλιτώνω χρόνο, μιλάμε γι' αυτό εδώ στις γυναίκες, έτσι. Και μάλιστα πλέον πρέπει να πάψουμε να αναφερόμαστε στον όρο διάμεση. Συγγνώμη, ποιο είναι, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω, είναι μικρό τα γράμματα ναι, εκεί. Είναι το Flutter Pain Syndrome, αυτό που είπαμε προηγουμένως, που φαινόταν προηγουμένως. Το σύνδρομο χρόνιο πιστικού άλγους. Να γυρίσουμε στην προηγούμενη διαφάνεια και να ρωτήσουμε ποια από αυτές τις διαγνώσεις θεωρείτε πιο πιθανή ή πιο πιθανές. Ποιοι λοιπόν θεωρούν ότι είναι ψυχιατρική νόσος. Πόσοι θεωρούν ότι είναι ψυχιατρική νόσος, ότι είναι ψυχολογικό αυτό όλο. Ναι, πιθανές διαγνώσεις. Τι μπαίνει στο μυαλό σας όταν έρχεται στο ιατρείο. Δεν έχει και αγώνα έτσι. Τι μπαίνει στο μυαλό σας όταν έρχεται στο ιατρείο. Καταρχήν, πόσοι έχετε δει τέτοιες γυναίκες στα ιατρεία σας. Ωραία. Ποιοι μπαίνει στο μυαλό τους το ψυχολογικό θέμα όταν βλέπουν μια τέτοια γυναίκα στην πρώτη επαφή τους. Η ύπαρξη της μίας διάγνωσης αποκλείει την συνύπαρξη μιας άλλης. Όχι. Ψυχολογική επιβάρυνση λοιπόν. Από ψυχολογική επιβάρυνση μέχρι ψυχιατρική νόσο, επομένως, έτσι. Και φυσικά τίθεται το θέμα κατά πόσο αυτά τα συμπτώματα δημιουργούν και ψυχιατρική νόσο στο τέλος, έτσι, η ψυχολογική επιβάρυνση. Θα θεωρούσατε ότι παραμένει ίσως κάποια κυστίτιδα η οποία πάλι δεν πιάστηκε με τα μέσα καλλιέργειας κτλ. Και θα ψάχνετε παραπάνω. Ποιοι... Ναι. Εγώ θεωρώ λάθος το ότι από τη στιγμή που έχουμε αρνητικές καλλιέργειες, αρκετές αρνητικές καλλιέργειες ούρων και έχουμε και αιματουρία κάποιες στιγμές, κάποιες φορές και 3 χρόνια κανείς δεν τις έχει συστήσει μια κυστεοσκόπηση, ένα υπερηγράφημα, μια κυταρολογική, εγώ νομίζω ότι ήδη έχουμε κάνει ένα λάθος εδώ πέρα. Άρα λοιπόν. Πηγαίνει σε 10 ουρολόγους γύρω. Άρα θεωρείτε λοιπόν πιθανή διάγνωση στον όγκο στο κατώτερο ποιητικό θέλετε να αποκλείσετε αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ πιθανή διάγνωση. Ναι, ναι, είναι η απάντηση, έτσι. Δεν είναι λέω κακό. Ότι αυτό είναι. Όλοι θέλουμε να το αποκλείσουμε. Το βάζουμε σε διαφορετική διάγνωση. 3 χρόνια είναι πολύ όμως. Και κόλπο μαουρίθρας μπορεί να περιμένει εκεί πέρα. Γεννήσαμε... Ναι, ναι. Ποιοι θα ψάχνανε για φλεγμονή γεννητικών οργάνων στη γυναίκα αυτή. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να το ψάξουμε δηλαδή. Δεν τις εξετάζετε αυτές τις γυναίκες γυναικολογικά. Πόσο τις εξετάζουν, λέω. Great. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω. Okay. Τις στέλνετε στον γυναικολόγο πάντως. Okay. Βέβαια, στον γυναικολόγο τις εξετάζει και μετά προχωρούμε εμείς.
πρώτο που κάνουμε. Τελευταία όμως... Το πρώτο που κάνουμε. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στις επόμενες. Λοιπόν, καταρχήν, να πάμε λίγο ανάποδα. Εμείς τι ορίζουμε ως σύνδρομο χρόνιου κυστικού άλγους. Είναι το χρόνιο πιελικό άλγος ή η πίεση ή η δυσφορία που σχετίζεται με την κύστη. Αυτό που παλιά λέγανε ότι σχετίζεται με τον βαθμό πλήρωση της κύστης, πάβει πλέον να ισχύει. Άρα, ανεξαρτητοποιείται από την πλήρωση της κύστης ή από το αν αδειάζει και φύγεται μετά από την γένωση της κύστης. Πρέπει να έχει διάρκεια πάνω από 6 μήνες και να έχει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το κατώτερο ροπητικό. Δηλαδή, είτε εμένουσα έπηξη, είτε συχνουρία, είτε νυχτουρία. Εδώ έχω υπογραμμίσει την εμένουσα έπηξη για να τη διαφοροποιήσουμε από την επιτακτικότητα. Επιτακτικότητα είναι το ευνίδιο ξαφνικό επιθυμία για προσούριση. Η εμένουσα έπηξη είναι ένα σταθερό αίσθημα ότι θέλει η γυναίκα αυτή να πάει στην τουαλέτα για να ουρήσει. Επίσης, τι άλλα συμπτώματα μπορεί να έχουν τέτοιοι ασθενείς, μπορεί να σας αναφέρουν. Παρακαλώ. Ξέρουμε αν αυτά τα συμπτώματα έχουν κάποια περιοδικότητα. Εγώ σας έδωσα τον ορισμό. Ναι, τώρα μπορεί να έχουν περιοδικότητα. Το βάζω έτσι για να αυξήσουμε και τις πιθανότητες να βρούμε και κάτι άλλο στη διαφοροδιάγνωση. Περιοδικότητα θα τη σχετίζατε με κάτι. Ενδομητρίωση. Θα τη σχετίζατε με τον κύκλο ή όχι. Σχετίζεται. Ναι. Και αιματουρία μπορεί να κάνει, αν υπάρχει μες στην κύστη. Όπως επίσης και κάτι άλλο που έχει να κάνει την περιοδικότητα για να το κλείσω, τουλάχιστον εμπειρικά έτσι, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω διαφορετικά, παρατηρούμε ότι υπάρχουν γυναίκες με συμπτώματα έπηξης ούρησης, ειδικά όταν η μήτρα τους είναι έτοιμη λίγο πριν την έμεινουρίση. Και κατά την έμεινουρίση. Λοιπόν, άλλα συμπτώματα. Συνήθως αυτές τις γυναίκες δεν υπάρχει ακράτεια. Η εντόπιση του πόνου μπορεί να είναι και σε άλλα σημεία, όπως στην ουρίθρα, στον κόλπο, στο περίνεο, στο κατώτερο τμήμα της πλάτης, στην κάτω κοιλία ή στο ορθό. Οι γυναίκες αυτές έχουν πολλές φορές διαταραχές ύπνου, απέχουν από τη σεξουαλική επαφή, εμφανίζουν διάφορες καταθλιπτικές διαταραχές, ενώ μάλιστα υπάρχει και διπλασιασμός των απόπειρων αυτοκτονιών. Για να βάλουμε τη διάγνωση και να ερχόμαστε σιγά-σιγά και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, του συνδρόμου χρόνιου κυστικού άλγους, πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε άλλες γενεσιουργικές αιτίες. Αυτό το confusion of disease, τέλος πάντων, νόσοι οι οποίοι μπορεί να εμπλέκονται. Και είναι σε αυτό που λέγαμε. Έτσι. Είπαμε το ουροπητικό μπορεί να έχει, το αναπαραγωγικό γυναικολογικό, δηλαδή μιλήσατε για ενδομητρίωση πολύ σωστά, από το γαστεντερικό, από το νευρικό, μυοσκελετικό, καθώς επίσης και συστηματικά νοσήματα. Άρα πρέπει πριν βάλουμε αυτή τη διάγνωση να αποκλείσουμε όλα αυτά τα γενεσιουργικά νοσήματα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πιο συχνά από το σύνδρομο χρόνιου κυστικού άλγους. Και αν μάλιστα μας ξεφύγει κάποιο, θεωρητικά θα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε λανθασμένα το σύνδρομο χρόνιου κυστικού άλγους, ενώ πιθανότατα θα έχουμε χάσει κάποια άλλη αιτία. Επίσης, αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως, δεν αποκλείεται το γεγονός να συνυπάρχει σύνδρομο χρόνιου κυστικού άλγους με κάποια από αυτές τις παθήσεις, με την ψυχολογική επιβάρηση ή την ψυχιατρική νόσο. Έρχεται μόνο του. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες, παίρνοντας το ιστορικό. Βρήκατε και κάτι, παρατηρείτε κάτι άλλο, συνήθως αυτές τις γυναίκες, κάποια άλλη νόσο, ας το πούμε τέλος πάντων, η οποία βρίσκεται σε αυξανόμενη συχνότητα σε αυτές τις γυναίκες ή κάποιες άλλες νόσους από το ιστορικό τους, από την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα, γιατί όλοι σχεδόν είπατε ότι έχετε δει. Κύριος Βουλγαρής. Ευερέθηση το έντερο. Μάλιστα. Okay. Κύριος Γκουγκούσης. Αυτές οι γυναίκες συνήθως έχουν τα πάντα από λίγο. Δυσπαρεύνια, πονάει. Έχουν άλγο στον εντερικό σωλήνα, στο προκτό, έχουν το πόνο στην κύστη, έχουν ένα σωρό από όλα, έχουν μυαλγίες, είναι ένα καζάνι από συμπτώματα, όλες οι γυναίκες σε άλλοτε άλλη σύσταση. Συνάδελφος. Λύκο. Μάλιστα. Λύκος. Λοιπόν, όντως σε μια επιδημιολογική μελέτη που έγινε, φάνηκε ότι οι γυναίκες οι οποίες είχαν αυτό τότε λέγανε διάμεση κυστήτητα, εμφανίζουν που σχεδόν έχουν διπλάσια επίπτωση διαφόρων άλλων νοσημάτων σε σχέση με τον κοινό πληθυσμό. Βλέπετε αλλεργία, σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, ευαίσθητο δέρμα, βουλβοδυνία, ινομυαλγία, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, άσμα, Crohn disease, καθώς επίσης και ρευματοειδή αρθρίτιδα, σύνδρομος Γιόγκρεν και διάφορα άλλα νοσήματα. Έτσι, πολλές φορές, επομένως, βλέπουμε να συνυπάρχει και με κάποια άλλα νοσήματα. Η αιτιολογία του συνδρόμου, και εδώ είναι άγνωστη ουσιαστικά, έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες με πιο κύρια
πιθανές ερμηνείες, έτσι την ανεπάρκεια του στρώματος γλυκοζωαμινικών, εντάξει, είναι ένα προστατευτικό στρώμα στην κίστη, καθώς επίσης και καθώς με την ενεργοποίηση και την αύξηση των μαστοκυτάρων μέσα στο τοίχωμα του σουρογόχου κύσεως, καθώς και με πολλά πολλά άλλα αίτια. Στα πλαίσια αυτής της ενεργοποίησης κάποιων νεύρων λόγω του πόνου, αυτό που ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Μητσογιάννης, τελικά τι γίνεται. Έχουμε μία αμφίδρομη διασταυρούμενη ευαισθητοποίηση νεύρων του γαστρεντερικού με το κατώτερο ροπηδικό και τελικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επικαλύπτουν συμπτώματα του συνδρόμου χρόνου κυστικού άλους με άλλες διαταραχές με χρόνιο πιελικό άλος, όπως για παράδειγμα οι φλεγμονώδεις διαταραχές του εντέρου. Πόσο συχνά βλέπετε τέτοιους ασθενείς? Ήταν ένα ερώτημα το οποίο απαντήθηκε προηγουμένως και όμως βλέπουμε ότι η επίπτωση ποικίλει πάντως στην Αμερική φαίνεται να είναι αρκετά συχνό.